έχουν αυξηθεί οι πελάτες, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη να επιδιορθώσουν τα παπούτσια που θα τα πετάγανε, όμως έχει μειωθεί αυτό που διαθέτουν για να τα φτιάξουν. Απαραίτητα πια είναι η ανάγκη. Δηλαδή εκεί που θα ξεκολλήσει να πουληθεί, εκεί που θα ξυλωθεί να γραφτεί, άντε να πηγαίνει ένα τακουνάκι. Δηλαδή δουλειάζει με κόστος μικρότερο των 5 ευρώ, κυκλοφορούν περισσότερο. Ενώ παλιότερα ήταν εύκολο να βάλει μια σωλήτσα, να κάνει κάτι παραπάνω, να βάψει, να αλλάξει χρώμα, να φτάσει δηλαδή ψηλότερα σε τιμή. Να συντηρήσει. Ένα κόστος ξεκινάει από 3 ευρώ, από 2-3 ευρώ, ένα ραψιματάκι, ένα κολληματάκι, κάτι που θα χρειαστεί. Και μπορεί να φτάσει αυτό το παπούτσι, ας πούμε, για να γίνει παπούτσι, θα χρειαστεί 50 ευρώ. Αλλά θέλει μέσα, έξω, φόδρες, σόλες, τακούνια, χρώμα, τα πάντα του. Η ποιότητα των αυτών που αγοράζουμε έχει πέσει πάρα πολύ. Οι εταιρείες στο βωμό του κόστους έχουν ρίξει την ποιότητά τους, ακόμα και επώνυμα προϊόντα. Α, ναι, γι' αυτό θέλω. Τώρα κάνουμε φέτος την πρώτη μας προσπάθεια, φτιάξαμε κάποια καλοκαιρινά και πάμε για ένα χειμερινό παπουτσάκι. Φτιάχνουμε με δυνατότητα να επιλέξει ο πελάτης το δέρμα που επιθυμεί, το χρώμα, αν κάτι έχει ονειρευτεί, έχει βάλει στο μυαλό του ότι του αρέσει, για να το υλοποιήσουμε. Αυτό κοστίζει 78 ευρώ. Το περιγράφετε λίγο για να ξέρει και... Δεδομένου ότι το στρας που έχει γύρω είναι αληθινό, δεν είναι το απλό το στρας και έχει ένα κόστος αγοράς 12 ευρώ, αυτό του ανεβάζει λιγάκι την τιμή. Έχουμε επίσης δέρμα λουστρίνι, το οποίο είναι μονοκόμματο, αν παρατηρήσετε δεν έχει καμία ραφή, μόνο πίσω που πιάνεται, γίνεται όλο το παπούτσι ένα και πιάνεται μόνο πίσω.